Γεια σας φίλοι μας, σήμερα έχουμε έρθει βόλτα στην πόλη των Ιωαννίνων και τώρα ετοιμαζόμαστε να μπούμε μέσα στο κάστρο. Ακριβώς στην είσοδο του κάστρου βλέπουμε το ένατο πειραματικό δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μαζί με το δεύτερο ειδικό δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων. Τώρα κατευθυνόμαστε στο Ιτσκαλέ. Πάμε ψηλά να δούμε λίγο τη θέα. Λίγα ξέρεις τι σημαίνει Ιτσκαλέ? Κάπου διάβασα ότι σημαίνει εσωτερικό φρούριο, κάτι τέτοιο. Και τώρα, επειδή μας έπιασε λίγο μεσημέρι, κατευθυνόμαστε να πάμε στο Ιλκαστέλο για φαγητό. Ξέρω τι σκέφτεται ο Ηλίας κατά βάθος. Σκέφτεται πώς θα γίνει να φάω μια τούμπα εδώ και να την έχει στο βίντεο. Εντάξει, τώρα πραγματικά είμαστε μέσα σε κάστρο. Είναι χτισμένη ολόκληρη πόλη εδώ. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι περιποιημένες αυλές. Και εννοείται όταν έρθετε εδώ έτσι στο κάστρο των Ιωαννίνων να βάλετε στρωτό παπουτσάκι, φλατ, κάτι να μην γλιστράει. Γιατί όπως και να το κάνεις εδώ κάτω, οι πέτρες είναι λίγο γλίστερες. Κοντεύουμε προς το Ιτσκαλέ. Εδώ είναι και το Βυζαντινό Μουσείο επίσης. Α, πόσο όμορφη είσοδος. Νομίζω ότι ενθουσιάστηκα. Ναι, κάστρο μέσα στο κάστρο. Είναι εσωτερικό φρούριο. Αυτό σημαίνει Ιτσκαλέ. Και ακούμε και λειτουργία. Ακούμε λειτουργία από τους Αγίους Αναργύρους. Εντάξει, νομίζω ότι άξιζε πραγματικά που ανεβήκαμε εδώ πάνω. Είμαστε σε κάστρο, μέσα στο κάστρο των Ιωαννίνων. Ιτσκαλέ λέγεται η περιοχή. Από εδώ, όπως θα δείτε, έχει πέρα από το Βυζαντινό Μουσείο που θα επισκεφτούμε σε λιγάκι, την Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και μόλις πρόσεχα την υπέροχη θέα σε όλη τη λίμνη Παμβότιδα, εδώ κάτω. Πάμε λίγο να περιηγηθούμε. Πάμε πρώτα να δούμε τη θέα και μετά τα υπόλοιπα. Μια πορεία. Τα βήματα πώς τα βάζαν μέσα στα κανόνια, έτσι από εδώ ή από πίσω με κάποιο τρόπο και θα έβγαν. Ντροπή. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και λείπει και ένα από τη θέση του. Πόσα κανόνια ρε παιδί μου, βαρύ πυροβολικό. Σου δείξω τι βρήκα. Εδώ κάτω έχει μια μικρή πυρητιδα αποθήκη. Θυμάσαι πριν που σε ρώταγα από πού βάζουν στο κανόνι τα βλήματα? Εδώ μέσα μάλλον τα παρασκευάζαν. Έλα. Εδώ κάτω φτιάχνανε τα βλήματα. Να μπω ή λέτε να με κρατήσουν για βλήμα? Εδώ υπάρχει ένας τάφος. Να είναι ο τάφος του Αλυπασά. Πάμε να μπούμε λίγο στο Βυζαντινό Μουσείο.
τα ξημερώματα της 25ης Μαρτίου του 1944, σε αυτόν τον χώρο συγκεντρώθηκαν οι Εβραίοι κάτοικοι του κάστρου από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής για να οδηγηθούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Άσχημο πράγμα, πόλεμος, άσχημο πράγμα. Οι μνήμες πολέμου, αλλά η μνήμη είναι καλό για να μην κάνουμε πάλι τα ίδια. Πάμε λοιπόν να δούμε και τους Αγίους Αναργύρους. Σε αυτό το εκκλησάκι είναι συνέχεια γάμοι, βαφτίσεις. Θυμάμαι και εγώ κάτι καλοκαίρι για πίσω είχα έρθει κάπου καλεσμένοι. Πόσο όμορφο είναι να συνυπάρχουν το θρησκευτικό στοιχείο από όλες τις θρησκείες. Με την ομορφιά εδώ του κάστρου. Υπάρχει και Μουσείο Αργυροτεχνίας γράφει εδώ. Κάπου εκεί είναι και το Μουσείο Αργυροτεχνίας. Το είχαμε προσέξει αυτό. Είναι φημισμένοι άλλωστε οι Γιαννιώτες για τα κοσμήματα που φτιάχνουν και τις κατασκευές. Βρισκόμαστε έξω από το θησαυροφυλάκιο. Ό,τι θησαυρό μπορείτε να φανταστείτε θα τον δείτε εδώ μέσα. Και τώρα φτάσαμε στον Ιερό Ναό Αγίων Αργύρων. Από ό,τι ακούμε έχει ένα μυστήριο μέσα. Συνηθισμένο άλλωστε, γίνονται πάρα πολλές βαφτίσεις και γάμοι στην περιοχή. Ωραίες ορτανσίες, τριανταφυλιές. Αισθάνομαι λίγο σαν τους wedding crashers. Εδώ έχει γίνει ένας γάμος, βάφτιση. Πάμε λίγο να ανακατευτούμε με το πλήθος. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να κλείσει θα ήταν ένα γλυκάκι. Τώρα εδώ κάποια εκδήλωση πρέπει να έχει. Αλλά πόσο όμορφο που είναι με το γρασίδι το πράσινο. Καρεκλίτσες εδώ, πλαστικές. Με το πλαστικό λίγο διαφωνώ, αλλά δεν πειράζει. Θα το συζητήσουμε αυτό σε άλλο βίντεο. Νομίζω ότι σήμερα η μέρα ήταν γεμάτη, ήταν ωραία. Περιηγηθήκαμε μέσα σε όλα. Ας το κλείσω.